Εκπροσωπώ μια ΕΛΜΕ που έχει στο χώρο ευθύνης της 7 σχολεία ειδικής αγωγής. Σχολεία που εδώ και δεκαετίες αντιμετωπίζουν πάμπολα προβλήματα και θα ξεκινήσω από το πιο προφανές που είναι το πρόβλημα της σχολικής στέγης. Στην αρχή της χρονιάς, το 2024, μας ανακοινώθηκε το επικείμενο κλείσιμο του 2ου ΟΕΚ Πηλέας Χορτιάτη. Όταν ρωτήσαμε τους αρμόδιους τι θα γίνουν οι μαθητές που φοιτούν στο σχολείο αυτό, ακούσαμε τη φράση «βρείτε μια αποθήκη να τους βάλετε». Έτσι αντιμετωπίζει η κυβέρνηση και η κάθε αστική κυβέρνηση τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Τα σχολεία λοιπόν της ειδικής αγωγής στη Θεσσαλονίκη, το ακούσατε και από προηγούμενους ομιλητές, στεγάζονται σε καταστήματα πολυκατοικίας, σε κτίρια χωρίς ασανσέρ, σε μη υπόγεια, σε λιώμενες κατασκευές, σε πρώην βιομηχανικούς χώρους, γενικά σε ασυντήρητα και ακατάλληλα κτίρια που κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή να κλείσουν ως επικίνδυνα. Όπως πήγε να γίνει φέτος και σε άλλα σχολεία της ΕΛΜΕ μας, και στο Κοφόν και πάνω στο πρώτο ΕΕΚ πανοράματος Χορτιάτη. Θέλουμε σχολεία για όλα τα παιδιά! Όσο αφορά τις υποδομές, να προσθέσουμε ότι στην πλειοψηφία... Για όλα τα παιδιά, όχι αποθήκες, ούτε μαγαζιά. Στην πλειοψηφία των σχολείων επαγγελματικής κατάρτισης δεν υπάρχουν κατάλληλα διαμορφωμένα εργαστήρια και τα απαραίτητα εκπαιδευτικά εργαλεία και υλικά, όπως και στα σχολεία φυσικά της γενικής εκπαίδευσης. Το πέρασμα των αρμοδιοτήτων για τη συντήρηση των σχολείων από το κράτος στην τοπική αυτοδιοίκηση, που έγινε και με κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το πετσόκομμα της κρατικής χρηματοδότησης για τα σχολικά κτίρια, έχει φέρει στα όρια τη σχολική στέγη και ακόμα περισσότερο τα σχολεία της ειδικής αγωγής. Αλλά δεν είναι μόνο οι υποδομές μη επαρκείς ή και επικίνδυνες για τους μαθητές, είναι και οι υπόλοιπες συνθήκες λειτουργίας. Και πρώτα απ' όλα η έλλειψη προσωπικού, τόσο διδακτικού όσο και ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού. Οι όποιοι διορισμοί έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια είναι αναντίστοιχοι των πραγματικών αναγκών των μαθητών με αναπηρία. Και στα ειδικά σχολεία, αλλά και στα τμήματα ένταξης και στα κεδασί. Άλλωστε, η πρόβλεψη για το προσωπικό έχει γίνει χωρίς να ληφθεί υπόψη η πραγματικότητα της εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία, τα οποία πρέπει να φοιτούν σε μικρά τμήματα, τα οποία πολλές φορές έχουν ανάγκη από έναν επιπλέον εκπαιδευτικό στο πλευρό τους, για να είναι ασφαλείς και τα ίδια και οι συμμαθητές τους, και φυσικά χρειάζονται προσωπικό που θα βοηθάει στην υγιεινή τους. Στην προσπάθεια κάλυψης των αναγκών με το υπάρχον προσωπικό, πολλά σχολεία λειτουργούν με περιορισμένο ωράριο. Και σε περίπτωση απουσίας κάποιου εργαζόμενου, το υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου γίνεται λάστιχο για να καλύψει τις ανάγκες και να αποφευκτούν σοβαρά ατυχήματα. Τα κενά λοιπόν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που φαίνονται. Το νέο νομοσχέδιο στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση ετοιμάζει τον εξορθολογισμό, δηλαδή να μπει κόφτη στις έτσι κι αλλιώς κουτσουρωμένες δαπάνες για τα άτομα με αναπηρία. Ήδη η κατεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας είναι να βγαίνουν διαγνώσεις όχι με βάση την αναλογία ένας μαθητής, ένας εκπαιδευτικός, αλλά ένας εκπαιδευτικός για 2 και 3 μαθητές, και έτσι κρύβονται και πάλι οι πραγματικές ελλείψεις και ανάγκες. Ετοιμάζονται να περικόψουν και άλλες θέσεις στην παράλληλη στήριξη, στα τμήματα ένταξης και μάλιστα στο όνομα της συμπερίληψης που από επιστημονικός όρος έχει καταντήσει οικονομικός και πολιτικός. Από την καταγραφή του ίδιου του Υπουργείου, το 95% των μαθητών με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ήδη πηγαίνουν στα γενικά σχολεία. Το μαχαίρι λοιπόν που επίκειται στις δαπάνες αφορά κυρίως τους όρους λειτουργίας και πρόσληψης στα τμήματα ένταξης και στην παράλληλη στήριξη, που στο όνομα της μη διάκρισης των μαθητών ετοιμάζονται να καταργήσουν την όποια εξατομικευμένη παρέμβαση, ώστε τελικά το εκπαιδευτικό προσωπικό να δουλεύει με πατίνια στα πόδια για να μπορέσει να προλάβει. Δεν έχουν λοιπόν στο σχεδιασμό τους προσλήψεις, νέα κτίρια, τεχνολογικά επιστημονικά εργαλεία, αλλά πρωτόκολλα τα οποία θα πρέπει να συμφωνούν με τις πολιτικές και δημοσιονομικές πολιτικές της κυβέρνησης. Ξεκίνησα την ομιλία μου λέγοντας ότι στην αρχή της χρονιάς μας ανακοινώθηκε το κλείσιμο του 2ου ΕΕΚ Πηλέας Χορτιάτη. Το κλείσιμο τελικά το ακυρώσαμε. Με τους πολύμινους και συντονισμένους αγώνες μας, εκπαιδευτικοί, ειδικό προσωπικό και γονείς. Και συνεχίζουμε να παλεύουμε για να χτιστεί επιτέλους στη Θεσσαλονίκη δημόσιο κτίριο
κατάλληλο και ασφαλές για τα παιδιά και τους εργαζόμενους της ειδικής αγωγής, όπου να καλύπτονται όλες οι εκπαιδευτικές και θεραπευτικές ανάγκες. Ο αγώνας αυτός έδειξε ότι όταν είμαστε συντονισμένοι και αποφασισμένοι, μπορούμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα. Και δεν κάνουμε βήμα πίσω ούτε από αυτή τη διεκδίκηση του κτηρίου, ούτε από τις υπόλοιπες διεκδικήσεις για τις υποδομές, για το προσωπικό, για τις μεταφορές και για το περιεχόμενο του σχολείου, που είναι απαραίτητοι όροι για τη λειτουργία της ειδικής αγωγής και της εκπαίδευσης όπως μας αξίζει στον 21ο αιώνα.